Μπορεί το κανόνι του γερμανικού πρακτορείου FTI να έφερε τα πάνω κάτω στην κριτική τουριστική βιομηχανία, ωστόσο η αύξηση στην κίνηση του αεροδρομίου Ηρακλείου που ξεπερνά το 18% τους πρώτους μήνες του 2024 φλερτάρουν την Κρήτη με ένα ακόμα ρεκόρ, χωρίς όμως να αναλύσουμε με προσοχή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό το οποίο είχαμε πει τότε που έγινε αυτή η πτώχευση, ότι θα είναι μια βελούδινη πτώχευση και να μην ανησυχούμε και πάρα πολύ, Βέβαια χάθηκαν κάποια χρήματα, τα περισσονά χρέη, αλλά ε, όπως έχουμε πει είναι διαμοιρασμένα σε πολλά ξενοδοχεία, μικρά. Συγκεκριμένα τους πρώτους πέντε μήνες του 2024 από το Ηράκλειο η συνολική κίνηση άγγιξε το 1.035.238 επιβάτες έναντι 873.771 το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Στην πρώτη θέση των αφήξεων οι Έλληνε επιβάτε και ακολουθούν οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Πολωνοί, οι Ολλανδοί, οι Ισραηλίτε, οι Αυστριακοί, οι Ελβετοί και οι Κύπροι. Γιατί όταν στηρίζεσαι σε κάποιε βασικέ αγορέ με επαναλαμβανόμενου ε, τουρίστε, αυτό είναι ένα υγιέ στοιχείο αρκεί να καταγράφει ένα θετικό αποτέλεσμα, ένα θετικό ισοζύγιο. Δεν μου λένε τίποτε αυτέ οι αυξήσει ε, και είναι ίσω. Ε, Κάτι το οποίο εμείς το εξηγούμε επειδή ήταν νωρί το καθολικό Πάσχα. Έτυχε να είναι το Μάιο οι πεντηκοστοί που είχαν διακοπές οι γερμανόφωνοι από όπου αντλούμε τους περισσότερους μας πελάτες. Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες στους τέσσερις πρώτους μήνες του 2024 και στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννη των Χανίων όπου μετακινήθηκαν 386.172 επιβάτες έναντι 377.143 το αντίστοιχο διάστημα του 2023 με την αύξηση να αγγίζει το 2,4%. Στα Χανιά επίση, στην πρώτη θέση είναι οι επιβάτε με πτήσει εσωτερικού και ακολουθούν Σουηδοί, Γερμανοί, Δανείοι και Κύπροι, με το αεροδρόμιο των Χανίων να αποτελεί ένα σκανδιναβικό κόμβο και για την φετινή τουριστική περίοδο. Όταν λοιπόν έχουμε ένα τεράστιο αριθμό κλινών, αυτό μεταφράζεται αυτόματα ότι και οι θέσει στα αεροπλάνα ε, παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται στα δημερίε με τα Airbnb. Mm. Το θέμα ξεκινάει από τον τρόπο που είναι στημένο ο το τουρισμό. Όταν είναι yes. κατά 80-90% δεν μπορώ το στημένο από ένα tour το mm. tour yeah. κοιτάζει γύρω από το αεροδρόμιο που θα αναπτύξει το πρόγραμμά του. Οπότε κοιτάζει περισσότερο κοντινέ αποστάσει και αν είναι και κάποιο brand γνωστό ξενοχείο θα το πάει, ας πούμε, και στην Ιεράπετρα και προσπαθεί να αναπτύξει mm -hmm. άλλε περιοχέ για να έχει ένα ελλαχτικό άλλα πακέτα και άλλα ξενοδοχεία.